Ένα μοναδικό ντοκουμέντο φέρνει στο φως το Ιωάννινα TV. Παραμονές της 109ης επετείου από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Ένα ντοκουμέντο που βλέπει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας και αφορά στην Άννα Συνοδεινού, την κορυφαία Ελληνίδα δραματική ηθοποιό, που στις αρχές της δεκαετίας του 2000 βρέθηκε στα Γιάννενα φιλοξενόμενη μαζί με τον σύζυγό της πρώην Ομαρχιακή Συμβούλου και συγγραφέως Μέρης Κωστή. Και με το χαρακτηριστικό της ύφος ανέγνωσε αποσπάσματα του βιβλίου της κυρίας Κωστή με τίτλο «Τα πήραμε τα Γιάννενα», που αναφέρεται στο χρονικό της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων το 1913. Στο απόσπασμα που φέρνει για πρώτη φορά στο φως το Ιωάννινα TV και το οποίο προέρχεται από το προσωπικό αρχείο της κυρίας Κωστή, η Άννα Συνοδεινού διηγείται και πώς ο πατέρας της Γιάννης Συνοδεινός πολέμησε στο μέτωπο του Μπυζανίου την περίοδο 12-13 και πως κάθε φορά η επιστροφή της στον τόπο όπου εκείνος αγωνίστηκε και όπου θυσιάστηκαν χιλιάδες νέοι για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων είναι εξαιρετικά συγκινητική. Εγώ βρίσκομαι εδώ στην αυλή της οικογένειας Κωστή και το σπίτι που κάθομαι να φιλοξενώ μαζί με τον άντρα μου, τον Γιώργο Μαρινάκη, είναι ακριβώς κάτω στα πόδια του λόφου όπου είναι τα περίφημα οχυρά του Μπυζανίου. Σε αυτά τα οχυρά πολέμησε και ο πατέρας μου, ο Γιάννης Συνοδεινός, ο οποίος είχε 8 παιδιά και τον είχαν επιστρατεύσει 2 φορές για αυτόν τον πόλεμο εδώ, που ήταν η επιχείρηση της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων. Αν δεν έπεφταν στο Μπυζάνιο, που το κατήχαν οι Τούρκοι, δεν πρόκειτο ποτέ να απελευθερωθούν τα Γιάννενα. Έτσι έχω μεγάλη συγκίνηση, γιατί πήγαμε χθες και είδαμε και αφήσαμε και λουλούδια επάνω εκεί, όπου εχύθηκε πάρα πολύ αίμα. Η Άννα Συνοδεινού διαβάζει από το βιβλίο της κυρίας Κωστή το απόσπασμα που αναφέρεται στην προσωπική ιστορία και τραγωδία του Κωνσταντίνου Καλάρη, στρατηγού και μέραρχου τότε στην επιχείρηση κατάληψης των Ιωαννίνων. Επιλέγουμε ένα κεφάλαιο που περιγράφει ένα τραγικό συμβάν για ένα στρατηγό, τον Καλάρη, όπου έζησε μια μέρα υπέρτατης ευτυχίας αλλά και δυστυχίας. Στις λυσόδεις μάχες που έγιναν στα υψώματα της Μανολιάσας τον Ιανουάριο του 1913 και που και εκεί γράφτηκαν σελίδες ηρωικής εποπίας, μέσα στ' άλλα και ένα τραγικό συμβάν δίνει όλο το μεγαλείο του Έλληνα, του αξιωματικού της εποχής και του ανθρώπου. Πρόκειται για τον στρατηγό Καλάρη, που ήταν μέραρχος, και τον γιο του, τον ανθιπολοχαγό Σπύρο Καλάρη, που υπηρετούσε στη μεραρχία του πατέρα του. Ο ανθιπολοχαγός Καλάρης για αρκετές ημέρες είχε υψηλό πυρετό και ο γιατρός δεν του επέτρεψε να λάβει μέρος στις μάχες. Όμως ο στρατηγός πατέρας του επέτρεψε στο γιο του να φύγει από τη σκηνή όπου εκείται το άρρωστος και να λάβει πάλι μέρος στον αγώνα. Είχε φωνευτεί ο λοχαγός του και ο ανθιπολοχαγός Καλάρης ανέλαβε την διοίκηση του λόχου του. Οι άνδρες ήρχισαν να ζαλίζονται από τα σφαίρας και τα σοβίδας. Ο νέος Καλάρης σηκώνεται όρθιος, σύρει το ξύφος του, ορμά εμπρός και παρασύρει ενθουσιώντα πλέον των λόχων του η ηρωική επίθεση. Μια σφαίρα έβρε των ανθιπολοχαγών εις το μέτωπον και τον εφώνευσε. Ο στρατηγός με σκυθροπή σοβαρότητα ήκουσε την ιστορία του θανάτου του παιδιού του. Κατόπιν ρώτησε, «Τον έχετε εδώ?» Ο επιτελάρχης, χωρίς να απαντήσει, οδήγησε τον στρατηγόν πρώτου πτώματος του γιού του. Ο Καλάρης απεκαλύφθη. Κύπτει, ασπάζεται το αιματωμένο μέτωπο του παιδιού του και λέγει μετά της μεγαλυτέρας ηρεμίας, «Η ημέρα αυτή, παιδί μου, είναι η μέρα ευτυχίας δια των στρατηγών και δυστυχίας δια τον πατέρα. Ανθιπολοχαγέ Καλάρη, εξετέλεσες λαμπρά το καθήκον σου. Έβγε, αιωνία σου η μνήμη, παιδί μου.
και επανέλαβαν οι παριστάμενοι δακρύοντες. Αιωνία σου, Ημενήμη,